Αξιότιμε κύριε Λαζαρίδη, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, πρόεδρε της ΔΕΙΑ, κύριε Καραπανάγο, επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης, αξιότιμοι κύριοι της διοίκησης του ΑΟ Ποσειδών, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, εκπρόσωποι των χορηγών, αγαπητοί γονείς, αγαπητές παίκτες. Σας ευχαριστούμε καταρχήν θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για αυτή τη μικρή γιορτή. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ μαζί απόψε σε αυτή τη γιορτή του Βόλου. Μια μικρή εκδήλωση για να βρεθούμε μαζί, εκπρόσωποι του Δήμου, της Διοίκησης Σωματείου, προπονητές, παίκτριες, γονείς, χορηγοί, για να κάνουμε έναν απολογισμό της περίοδου που πέρασε, έναν προγραμματισμό της επόμενης και να τιμήσουμε βέβαια και τις εταιρείες που στήριξαν το τμήμα. Πριν συνεχίσω όμως, θα ήθελα να δούμε ένα μικρό βιντεάκι που σας έχουμε ετοιμάσει. Με αυτό το μικρό βιντεάκι, με συγκεκριμένα από την εξαγόμη στην γενική της ομάδας, ξεκινήσαμε. Θα ήθελα να καλέσω καταρχήν τον κύριο Δήμαρχο για έναν χαιρετισμό. Θα φωνάζω. Μικρόφωνο. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Υγεία, ευτυχία, αισιοδοξία. Δεν ακούγεται. Θέλω να ευχηθώ. Θέλω να ευχηθώ από τη δική μου την πλευρά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Υγεία, ευτυχία, αισιοδοξία, χαμόγελα. Παιδιά, να είσαστε καθημερινώς αν μπορείτε στο γήπεδο, διότι το μόνο που σας κάνει είναι καλό στη ζωή σας. Για να αντιμετωπίσετε προβλήματα, να είσαστε δυνατοί, να είσαστε υγιείς και να μπορέσετε μεγαλώνοντας να αντεπεξέλθετε και στις δυσκολίες της ζωής. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε για τον εαυτό σας, για να μπορέσετε να μεγαλώσετε μέσα σε ομάδες, ομαδικά, να διασκεδάσετε, να γελάσετε, να τσακωθείτε, να μαλώσετε, γιατί αυτό είναι ο αθλητισμός και μέσα από εκεί αποκτάτε εμπειρίες. Και η εμπειρία είναι πολύ βασικό στη ζωή. Όπως θέλω να πω και στους γονείς,
ότι κοιτάξτε τα παιδιά σας, το μόνο που μπορείτε να κάνετε σήμερα, έτσι όπως γίνανε τα πράγματα, και με αυτά εδώ πέρα που πάμε να καταστρέψουμε όλη την νεολαία για την αλήθεια, να μην παίζουν σήμερα τα παιδιά. Και είναι το μοναδικό πράγμα που μπορείτε να ασχοληθείτε. Είναι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός. Και ειδικά ο αθλητισμός, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Να είστε όλοι καλά. Θέλω να ευχηθώ στη διοίκηση του Ποσειδώνα και στο τμήμα ειδικά του Βόλεϊ συγχαρητήρια για τη μεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσανε ειδικά από φέτος, μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Και εύχομαι να βγει όλη αυτή η προσπάθεια σε ένα θετικό κλίμα και η ομάδα να μπορέσει να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα και ψηλότερα στους επόμενους μήνες και χρόνια. Να είστε όλοι καλά, καλή χρονιά εύχομαι σε όλους και ό,τι επιθυμείτε. Γιώργο Παπαθανασίου, αντιδήμαρχο αθλητικού πολιτισμού και καθήλυνα αρμόδιο. Καλησπέρα σε όλους. Και εγώ από την παιδιά μου να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Να συγχαρούμε τις αθλήτριες του Ποσειδώνα, του τμήματος ποδοσφαίρισης, για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια, συνεχίστε. Πολλά μπράβο σε όλη τη διοίκηση, κύριε Σακελάρη, κύριε Λαζαρίδη, εσείς που καταφέρατε και την ιστορία του Ποσειδώνα και συνεχίζουν άξιοι άνθρωποι. Μπράβο, πολλά μπράβο σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που εδώ και τόσα χρόνια στον αθλητισμό έχετε δώσει πάρα πολλά πράγματα. Σας αφήνω συγχαρητήρια γιατί έτυχε να είμαι παίκτης του Ποσειδώνα και εγώ. Σας είχα στη διοίκηση και τώρα, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια βλέπω ότι μεγαλώνουμε πάρα πολλά παιδιά όλοι μαζί. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Θέλω να πω ακόμα ότι το τμήμα της ποδοσφαίρισης του Ποσειδώνα έχει αποδείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι κάνει μια πολύ, πολύ καλή προσπάθεια. Και αξίζω συγχαρητήρια και στον Πάρη του Γεωργίου, τον έφορο της ομάδας, εδώ που τόσα χρόνια κάνει πολύ καλή προσπάθεια, στον Τάσο Σακελαρίδη, τον προπονητή που και φέτος πάλι είναι κοντά μας, και στον Σπύρο Καραγούλη, τον πρόεδρο του τμήματος, που και αυτός φέτος κάνει πολύ καλή προσπάθεια. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Εύχομαι να έχετε υγεία όλοι και αθλητές και αθλήτριες πάνω από όλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να καλέσουμε και τον κύριο Καραπανάγο, και αυτόν φυσικά σαν επικεφαλής δημοτικής παράταξης, αλλά και σαν παλέμαχο παίκτη του Βόλεϊ, εκτός από το Δήμαρχο, για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Πραγματικά είναι μεγάλη χαρά για μένα, γιατί προέρχομαι από τους χώρους, από το χώρο του Βόλεϊ. Ο Δήμαρχος Μαθητής και φίλος έπαιζε στον Ιερέα, στον Ελληνικό Νέας Φιλαδελφίας και κρέμα στα παπούτσια στον Διαγόρα, Ρόδο, ήταν επί τεχνική. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι ανάμεσά σας και μάλιστα μπαίνοντας, με ρώτησε ο κύριος Καραβούλης, κύριε Καραπανάγο, έχετε καμιά σχέση με τον Βόλεϊ, απλά δεν τον γνώρισα. Και λέω ναι, βεβαίως, και είμαι ένας από τους έρχομους υποστηρικτές να φτιάξουμε και μια ομάδα παλεμάθων. Πάντα πίστευα ότι η πετοσφαίριση είναι ένα ξεχωριστό άθλημα. Για πάρα πολλούς λόγους, δεν θα τους αναλύσω. Γι' αυτό μπράβο σας, μπράβο στους γονείς, μπράβο στους αθλητές, μπράβο στις αθλήτριες που ασχολούνται με το άθλημα του Βόλεϊ και με το οποίο ο Ποσειδώνας, όλοι αυτοί οι παράγοντες που δίνουν την ψυχή τους, και χαίρομαι που ανάμεσά μας είναι και ο κύριος Λαζαρίδης και παρουσιάζαμε σε μαζί σε ραδιοφωνική εκπομπή αυτό το υπέροχο βιβλίο του Ποσειδώνα. Και εύχομαι να υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που η ομάδα πετοσφαίρισης, ο έφορος πετοσφαίρισης, ο προπονητής, ο κ. Σακελαρή, όλοι εσείς δηλαδή, αυτό το άθλημα να συνεχίζεται και να υπενθυμίσω ότι από τις ελάχιστες φορές εδώ, στο γήπεδο αυτό, η εθνική ομάδα βόλεϊ, η ευρωπονητή το Βέλτς, έδωσε αγώνα φιλικό με τον Ποσειδώνα. Μπάμπη Γεωργίου θα το θυμάσαι αυτό, έτσι στο πλαίσιο της ανταλλαγής, η εθνική ομάδα βόλεϊ. Ναι, η οποία τότε και ήμουν και αθλητής ο Τάσος Σακελαρίου, ήμουν επικεφαλής τότε της εθνικής ομάδος, όταν είχαμε έρθει εδώ, γι' αυτό και το θυμάμαι, ήταν μία από τις ιστορικές στιγμές του Ποσειδώνα. Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι καλή και ευλογημένη χρονιά, να συνεχίσετε να έχετε αυτές τις δραστηριότητες του Ποσειδώνα σας, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ποσειδώνα, καλή συνέχεια. Να παρακαλώ τον κύριο Σακελάρη, πρόεδρο.
όπως εδώ. Καλησπέρα σας. Και εγώ από την οποία μου θα σας ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία και υγεία στην οικογένειά σας και την επιθυμία. Θέλω να ξεκινήσω μια μεγάλη προσπάθεια για το σώμα ποδοσφαίρησης με προεξέχοντας τον κύριο Καραμπούλη, τον Γενικό Αρχηγό και τον κύριο Γεωργίου τον Έφορ. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που έχουν κάνει, καθώς και με τους χορηγούς που τους στηρίζουν και σε όλους τους γονείς που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Λαζαρίδη. Παρακαλούμε, κύριε Λαζαρίδη. Καταρχήν, καλή χρονιά σε όλους. Θα το πούμε και πολύ χρόνος, γιατί ρωτάει. Δεν περιμένετε να ακούσετε πολλά πιο κοντά με το χρόνο, κύριε Γιάννη. Πιο κοντά με το χρόνο, κύριε. Λόγω της συγκίνησης που μου διακατέχει να βρίσκομαι ανάμεσα στα νέα παιδιά. Το 1948 είχα το θράσος, γιατί περί αυτού επρόκειτο, να διεδρύσω ένα γυναικείο τμήμα. Από αυτό το τμήμα σήμερα υπάρχει μόνο η μητέρα του δημάρχου μας. Ήτανε σε αυστηρά πλαίσια, λειτουργούσε τότε, για να καταλάβετε ότι οι φορεσιές, οι στολές των κοριτσιών έμοιαζαν με τις φορεσίες των ανδρών των νησιών, αυτό που λέμε φράγκες, κάτι τέτοιο. Βέβαια, εμάς δεν μας διέφερε αυτό το πράγμα η εμφάνιση. Εμάς μας διέφερε αυτό που προβλέπει το καστατικό του ομίλου μας. Να δημιουργήσουμε υπεύθυνους, έντιμους και λειτουργικούς πολίτες. Και κατά δεύτερο λόγο, να προβάλλουμε και να ενισχύσουμε το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, που είναι η υγεία. Και επιστημονικά προεκύεται πως αυτό εδράζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι η σωστή διατροφή, ο δεύτερος η καλή άσκηση. Βέβαια, και ο τρίτος θα έλεγα η χαρά της δημιουργίας. Γιατί είναι αλήθεια ότι με τον αγώνα μέσα στα πλαίσια του Ολυμπιακού Πνεύματος είμαστε έτοιμοι να βρεθούμε, όταν βρεθείτε μάλλον εσείς στο στίβο της ζωής, να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε το σκληρό, το ανδυσόπιτο παγκόσμιο ανταγωνισμό για να επιπλέψετε σαν πολίτες για να ζήσετε θυγμένοι. Εύχομαι καλές επιτυχίες, θα σας παρακολουθούμε και να είστε σίγουροι ότι η διοίκηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να κατήχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φέτος το ιστορικό τμήμα Βόλεϊ του Άποσιδων, του μεγαλύτερου σωματείου του Δήμου μας, πετύχαμε όλοι μαζί κάτι πολύ σημαντικό για το οποίο μπορούμε να αισθανόμαστε υπερήφανοι. Δημιουργήθηκε μια δυνατή ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Διοικητικό, προπονητικό, αγωνιστικό, υποδομών, χορηγικό. Εγκαθιδρύθηκε ένα άριστο κλίμα επικοινωνίας και συνεργασίας, κατανόησης και αλληλοϋποστήριξης, απαραίτητο για την αρμονική λειτουργία ενός αθλητικού τμήματος. Έγιναν σημαντικά βήματα στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και ενημέρωσης, στον προγραμματισμό, στην καθημερινή λειτουργία, τα αποτελέσματα των οποίων είναι ορατά και τα οποία θα σας παρουσιάσει αναλυτικά στη συνέχεια ο κ. Γεωργίου. Σαν παλέμαχος παίκτης Βόλεϊ του Ποσειδώνα Λουτρακίου, αλλά και επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον αθλητισμό και στα παιδικά προγράμματα, αισθάνομαι υπερήφανος που είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια και να συνεισφέρω στο άθλημα που αγαπώ να συνεχίσει να προσφέρει τα ωφέλη του στα παιδιά και τις νέες αθλήτριες τοπικές μας κοινωνίες. Θέλω θερμά να ευχαριστήσω. Καταρχήν, το Δήμο, ο οποίος είναι σταθερά κοντά και στον Σύλλογο βέβαια και στο Τμήμα. Τη διοίκηση του Ποσειδώνα για την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό μου. Τον έφορο του Τμήματος, κύριο Χαράλογο Γεωργίου, ο οποίος είναι η ραχοκοκαλιά του Τμήματος και αφιερώνει σε καθημερινή βάση ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του χρόνου του, όντας παρόν σε όλες τις προπονήσεις και αγώνες.
το team των προπονητών με επικεφαλής τον κύριο Τάσο Σακελαρίου, την κυρία Γιώτα Βέβαια, τη Δίκη Γεωργίου και τη Σπυριδούλα Σκλήρη για τη συνέπεια, την ικανότητα που έχουν επιδείξει, αλλά πάνω απ' όλα για την αγάπη και το ενδιαφέρον με το οποίο περιβάλλουν τις αθλήτριές μας. Φυσικά τις ίδιες αθλητρίες που με τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους δίνουν ζωή στις ομάδες μας, αλλά και τους γονείς και κηδεμόνες για τη στήριξή τους. Όλα αυτά όμως κατέστησαν δυνατά χάρη στη στήριξη των χορηγών και υποστηρικτών του τμήματος, η συνεισφορά των οποίων ήταν καταλυτική για την ομαλή λειτουργία του τμήματος και τους οποίους θα τιμήσουμε στη συνέχεια. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η καλή αυτή προσπάθεια θα συνεχιστεί. Θεωρώ υποχρέωσή μας να προσφέρουμε στα παιδιά μας ένα περιβάλλον με υγιή πρότυπα, ένα μέσο που να τους δίνει την ευκαιρία να αποκτούν παραστάσεις, να χτίσουν το χαρακτήρα τους, να καλλιεργούν τις σωματικές, πνευματικές και ψυχικές τους ικανότητες, βάζοντας χερά θεμέλια για την ανάπτυξή τους. Είναι ωστόσο αναγκαίο να ξεπεράσουμε και νοοτροπίες που επικρατούν και προωθούν την πλήρη διακοπή της ενασχόλησης των παιδιών με τον αθλητισμό στις τελευταίες τάξεις του λυκείου, ώστε να επικεντρωθούν στο διάβασμα και στα μαθήματα, στην ηλικία δηλαδή που το έχουν περισσότερο ανάγκη από ποτέ. Αντιθέτως με την εσφαλμένη αυτή νοοτροπία, ο αθλητισμός προσφέρει στα παιδιά την απαραίτητη εκτόνωση στην εφηβική ηλικία, τη διέξοδο από την απομόνωση της οθόνης του κινητού, την κοινωνικοποίηση που έχουν ανάγκη, βοηθώντας τα να αποδώσουν καλύτερα και στα μαθήματά τους. Είναι λάθος λοιπόν να αποκόπτουμε εντελώς τα παιδιά από τον αθλητισμό, χαραμίζοντας αφενός μεν την προσπάθεια που έχουν κάνει ως τότε και αφετέρου με πολλές πιθανότητες να μην επανέλθουν μετά. Δεν είναι τυχαίο που η χώρα μας κατέχει αρνητικά ρεκόρ σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην παιδική παχυσαρκία και σε άλλες παιδικές ασθένειες. Και αυτό είναι ευθύνη όλων μας. Ας προβάλλουμε λοιπόν τα αμέτρητα παραδείγματα των ανθρώπων που και σπούδασαν και αθλητισμό έκαναν, παραμερίζοντας την ψευδέστηση ότι 5-6 ώρες που θα αφιερώσει το παιδί στον αθλητισμό εβδομαδιαίως είναι αυτές που θα του στερήσουν την ακαδημαϊκή του εξέλιξη. Με αυτές τις σκέψεις και προτάσεις θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά με επιτυχίες. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον έφορο, τον κύριο Χαράλαμπο Γεωργίου, για τον απολογισμό και προγραμματισμό του τμήματος. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Διευθύνουσα της Ανωνύμου Εταιρείας Γεώργας Κορίνθου, αγαπητοί μας φίλοι και χορηγοί του τμήματος, αγαπητοί γονείς, αγαπητές αθλήτριες. Κύριε Καραγούλη, Γενική Αρχηγέ του Τμήματος Πετοσφαίρησης του Αθλητικού Ομίλου Ποσειδών Τρακίου, αγαπητά προπονητικά στελέχη της Πετοσφαίρησης του Ομίλου μας. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή συνάντηση, την οποία ονομάσαμε Γιορτή Πετοσφαίρησης, σε μια προσπάθεια να επιτύχουμε μέσα από μια εορταστική συνάθληση το τεκνόν μετά του ωφελήμου. Στην παρούσα κατάσταση θεωρούμε ότι το ωφέλιμο της απόψινής βραδιάς για εμάς τα στελέχη της Πετοσφαίρησης είναι η ενημέρωσή σας για το άθλημά μας, τις δράσεις του, αλλά και τη στοχοθεσία του, αφού προηγηθεί ένας μικρός απολογισμός της μέχρι τούδε παρουσίας του στα τοπικά και όχι μόνο αθλητικά δρόμενα, το δε τεχνών που θα ακολουθήσει έγινε σε μια μικρή ανταπόδοση προς αυτούς που έχουν στηρίξει τόσο οικονομικά όσο και ηθικά το άθλημά μας, την πετοσφαίριση, αλλά και όλους εσάς που με την εμπιστοσύνη σας βοηθάτε αποφασιστικά στη λειτουργία του. Ξεκινώντας, επιτρέψτε μου πρώτα να κάνω ένα πολύ σύντομο απολογισμό των προηγούμενων ετών λειτουργίας του τμήματος. Ξεκινώντας από την ομάδα γυναικών στο τοπικό πρωτάθλημα τις δύο πρώτες αγωνιστικές περιόδους, εν συνεχεία στο περιφερειακό πρωτάθλημα Πελοποννήσου Β' Εθνικής Κατηγορίας, καταλήγοντας για δύο αγωνιστικές περιόδους στο πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας, όπου εν τέλει φέτος υποβιβάστηκε εκ νέου στη Β' Εθνική σε ισοβαθμία με την ομάδα της Αγίας Παρασκευής,
ένας υποβιβασμός επώδυνος, αλλά που περιγράφει πλήρως την πραγματικότητα που βίωσε η εν λόγω ομάδα, που σημαίνει ότι χωρίς αγωνιστικά να είναι η χειρότερη ομάδα του ομίλου, τις έλειψαν εκείνες οι μικρές λεπτομέρειες που δεν στάθηκαν ικανά τα στελέχη του τμήματος να προσδώσουν, σε συνδυασμό με την απειρία των αθλητριών μας, ιδιαίτερα κατά το πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, όπου δεν έγινε και η απαραίτητη συγκολυβή των βαθμών που σχεδιάζαμε να κατακτήσουμε. Πολύ θεαματικά ήταν βέβαια και τα αποτελέσματα των ηλικιακών ομάδων μας, με αποκορύφωμα την τρίτη θέση πανελλαδικά της Νεανίδων το 2017 στην Πτολεμαϊδα, καθώς επίσης η συμμετοχή και των μικρότερων ηλικιακά ομάδων μας εκτός της Νεανίδων, όπως είναι η αυτή της Κορασίδων και της Παγκορασίδων, σε πολλά Final Four, κατατάσσοντας τον σύλλογό μας στις κορυφαίες ομάδες της Ενώσεως Πελοποννήσου, όπου και ανήκουμε, αλλά και σε πολύ καλή σειρά πανελλαδικά, αποδεικνύοντας τη σωστή και σοβαρή δουλειά που πραγματοποιείται όλα αυτά τα έτη στο τμήμα και το άθλημα. Σημαντική επίσης η μαζικοποίηση του αθλήματος, κυρίως σε κορίτσια, που κατάφερε το τμήμα της Ακαδημίας μας, δηλαδή από πρώτη ως έκτη δημοτικού σχολείου, και την εμπιστοσύνη των γονέων στο σύλλογο και τη δουλειά που γίνεται στις πολύ νεαρές αυτές ηλικίες, με αποτέλεσμα την ετήσια αύξηση των νέων εγγραφών στο τμήμα. Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός αποτελούν η εμπιστοσύνη των γονέων, αλλά και τα πολλά νέα πετοσφαιρικά ταλέντα που αναδείχθηκαν κατά το πλήστο νεαρές αθλήτριες, που το μέλλον τους διαγράφεται λαμπρό αν συνεχίσουν να εργάζονται με τον ίδιο σύλλο για το άθλημα που έμαθαν και αγάπησαν μέσα στο σύλλογό μας, και ήδη κάποιες από αυτές έχουν στελεχώσει πλέον τα αγωνιστικά ηλικιακά τμήματά μας. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι έκλεισε ένας εξαετής κύκλος και το τμήμα βρίσκεται στην αρχή μιας νέας προσπάθειας, μετά και τον υποβιβασμό της ομάδος γυναικών στην Β' Εθνική. Με βασικό μας μέλημα να κεφαλαιοποιήσουμε την πρώτερη αποκτηθήσα εμπειρία, αλλά και να ξεκινήσουμε μια νέα προσπάθεια με την ίδια πάντα αγωνιστική φιλοσοφία, σε ό,τι έχει να κάνει με το τοπικό στοιχείο του έμψυχου υλικού μας, αλλά και σε συνάντηση με τους στόχους που έχουμε θέσει, οι οποίοι θεωρώ έχουν να κάνουν πρώτα με τη συνέχιση της προσπάθειας μαζικοποίησης και εκμάθησης του αθλήματος στις ηλικιακές ομάδες, αλλά και εφόσον υπάρξουν και οι αντικειμενικές συνθήκες, όπως είναι τα οικονομικά εχέγγυα του τμήματος, και σε αγωνιστικό πρωταθληματικό επίπεδο, και σε αυτό το τομέα θέλω να εξάρω την ιδιαίτερη συμβολή του νέου Γενικού Αρχηγού Πεδοσφαίρισης, κ. Σπύρου Καραβούλη, που μας καλύπτει και με το παραπάνω κάποια από αυτά τα εχέγγυα, αλλά ιδιαίτερα βοηθά τα μέγιστα με την αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία που ως μάνατζερ διαθέτει και στο οργανωτικό κομμάτι, όσο και στην εξέβρεση σημαντικών για το τμήμα σχολικιών. Εν συνεχεία, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στους αγωνιστικούς και αναπτυξιακούς στόχους μας. Επί σειρά ετών, το τμήμα πεδοσφαίρισης του ΑΟΠΑ Σιδηρών Τρακείου, ακολουθώντας την πανελλαδική τάση του αθλήματος, που έχει να κάνει με τη σταδιακή κατέτος μείωση των ομάδων αγοριών και γενικότερα την ενασχόληση με αυτό στο άθλημα των νέων παιδιών, αποτέλεσμα πολλών και διάφορων αιτιών που δεν είναι τις παρούσες να αναλύσουμε, καλλιεργούσε το άθλημα μόνο με γυναικείες ομάδες και αθλήτριες που σωριδών στελέχουν και συνεχίζουν να στελεχώνουν τα τμήματα και τις ομάδες του από τα πολύ μικρά αναπτυξιακά έως όλες τις ηλικιακές κοριτσιών. Το γεγονός αυτό δημιούργησε μια δυναμική στο τμήμα, με την έλλειψη άλλων εν δυνάμει ανταγωνιστικών ομαδικών αθλημάτων σε γυναικείο επίπεδο και σε συνδυασμό με την έλλειψη ικανού αριθμού ανθρώπινου στελεχειακού δυναμικού στο τμήμα, που θα μπορούσαν να τρέξουν και να προσφέρουν διοικητικές και άλλες οργανωτικές υπηρεσίες ταυτόχρονα σε περισσότερες των 10 σχεδόν ομάδων, σε αγόρια και κορίτσια, σε συνδυασμό πάντα με την έλλειψη ικανών στον αριθμό χώρων και ωρών άθλησης σε κλειστούς αγωνιστικούς χώρους, όπως επιβάλλει το άθλημα της πεδοσφαίρισης. Με βάση το ανωτέρω, θεωρούμε ότι επιβάλλεται η αναπτυξιακή στόχευση και σε τμήματα αγοριών, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να υπάρξουν όλες εκείνες οι κατάλληλες συνθήκες, οργανωτικές, ανθρωπίνου, διοικητικού και αθλητικού δυναμικού, ιδιαίτερα χώρων άθλησης, τουλάχιστον για την αρχή, έως ότου χρονικά αυτή η ανάπτυξη να αρχίσει να αποδίδει καρπούς και η οικονομική επιβάρυνση, ώστε αυτή να επιτευχθεί και να γίνει πραγματικότητα, πάντα βέβαια με ένα χρονικό ορίζοντα κάποιων ετών ή εν τέλει, για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, μετά από κάποιες αγωνιστικές περιόδους. Βασική παράμετρος, ούτως ώστε να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη και σε άλλα τμήματα και μορφές του αθλήματος, όπως βόλεϊ αγοριών, beach volley, έχει ως βασική προϋπόθεση την άψογη διατήρηση των υπαρχόντων γυναικείων τμήματων, και μάλιστα όχι μόνο σε απλό αγωνιστικό επίπεδο, αλλά ιδιαίτερα σε πρωταθληματικό επίπεδο.
για να καταφέρουμε να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον της τοπικής αθλούμενης νεολαίας για το άθλημα. Πράγμα που επιτυχάνεται μέσα από αγώνες υψηλού και ανταγωνιστικού επίπεδου σε συνδυασμό με όλες εκείνες τις ενέργειες και δράσεις προβολής, διαφήμισης, δημοσιότητας και μάρκετινγκ με τη χρήση και όλων εκείνων των σύγχρονων εργαλείων που προσφέρει το διαδίκτυο και τα social media που θα τραβήξουν την προσοχή, το ενδιαφέρον των νέων παιδιών και των γονέων τους για το άθλημά μας και τις παραλλαγές του όπως είναι το beach volley, καθώς και για το τμήμα και το σύλλογο μας γενικότερα. Οι Ακαδημίες Πετοσφαίρισης αποτελούν τόσο για τα στελέχη του τμήματος, όσο και για τα στελέχη όλων των τμήματων του ομίλου μας, το κομμάτι εκείνων των δράσεών μας που δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και γι' αυτό τον λόγο έχουμε χαρακτηριστεί από ανθρώπους του αθλητισμού ως ο σύλλογος που κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτές τις ηλικίες και με ανάλογα ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα. Και είναι το τμήμα εκείνο που αποτελείται από κατά βάση παιδιά, αθλητές της ηλικιακής ομάδας του Δημοτικού Σχολείου, τα οποία έρχονται σε πρώτη επαφή με το άθλημα της ποδοσφαίρισης. Σε πολύ μικρή ηλικία και που αναλόγως των μελλοντικών συνθήκων, του ενδιαφέροντος, τις συνέπειες, αλλά ιδιαίτερα των συνδικών οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος, γίνονται προθάλαμα στο μελλοντικών αθλητών και αθλητριών που θα στελεχώσουν τις κατά καιρούς ηλικιακές μας ομάδες. Οι ακαδημίες μας την τελευταία τριετία έχουν σημαντική μαζικοποίηση και σημαντική παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο, αφού αποτελούμε κάποιες άλλες και σύμφωνα και με την πληθυσμιακή κατάσταση της περιοχής μας, ένα τμήμα με ιδιαίτερη δυναμική για τον όμιλό μας, με πολλά συνεπακόλουθα τόσο για το άθλημα όσο και γενικότερα για το τμήμα. Με βάση όλα τα παραπάνω και προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο την ήδη αποκτηθήσα τα τελευταία έτη εμπειρία μας στη λειτουργία αυτών, έχουμε κάνει τις παρακάτω ενέργειες προκειμένου να προσελκύσουμε νέες εγγραφές για την αύξηση των εβδομαδιαίων προπονήσεων από 4 σε 5, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε περισσότερα παιδιά να έχουν την επιλογή παρακολούθησης προπονήσεων που τους εξυπηρετεί σε σχέση πάντα και με τις άλλες υποχρεώσεις του. Μη μας διαφεύγει της προσοχής μας ότι υπάρχουν πολλά ανταγωνιστικά αθλήματα στην περιοχή μας που απευθύνονται στις ίδιες ηλικίες. Σταθερή συνδρομή και προσπάθεια εφόσον πέρα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια εγγραφεί και δεύτερο σε μείωση αυτής, και σημαντικό είναι εφόσον θέλουμε να αναπτύξουμε και αυτές των αγωγιών, δίνουμε ως κίνητρο, αν το δεύτερο ή το τρίτο άτομο από την οικογένεια είναι αγόρι, την δωρεάν συνδρομή αυτού. Προχωράμε σε συγκεντρώσεις των γονέων όπως η σημερινή και διάφορες εκδηλώσεις, είτε αυτές είναι αθλητικού χαρακτήρα είτε κοινωνικού χαρακτήρα, για ενημέρωση σχετικά με το άθλημα, την πρόοδο του παιδιού τους και γενικότερα την προσπάθεια που πραγματοποιούμε ώστε να του εμφυσίσουμε μια πετοσφαιρική κουλτούρα, να αγαπήσουν πέραν των παιδιών τους και οι ίδιοι γονείς το άθλημα και τα ωφέλη του, αφού υπάρχει στέρηση ανάλογων ενεργειών και παραστάσεων από κεντρικό επίπεδο, δηλαδή την Ομοσπονδία, ώστε να μπει το άθλημα σε κάθε σπίτι και να αγαπηθεί από τις μικρές ηλικίες. Θέλουμε επίσης να επιτύχουμε τη δεσμοθέτηση και για το παρόν αλλά και για το μέλλον του σταθερού χώρου άθλησης, αλλά ιδιαίτερα σταθερού αριθμού προπονήσεων και των ωρών αυτών, πράγμα που θεωρούμε εφικτό ότι θα πραγματοποιηθεί πλήρως από τη νέα αγωνιστική χρονιά. Επιπλέον, πέραν της προπονητικής συνέπειας που θα πρέπει να εμφυσίσουμε στους αθλητές και αθλητές του τμήματος, εκείνο που κρατά άσβεστο το ενδιαφέρον τους είναι το παιχνίδι και οι αγώνες και ο καλός εννοούμενος συναγωνισμός μέσα στους αθλητικούς χώρους. Γι' αυτό προσπάθειά μας, πέραν των διάφορων τουρνουά που τα τελευταία έτη λαμβάνουμε μέρος ως τμήμα με τις ομάδες του, όπως πρόσφατα λάβαμε και στην Αθήνα στο τουρνουά του Κολεγίου Αθηνών, καθώς και το τουρνουά στην μνήμη του Προέδρου μας του 50 έτη αείμνης του Προέδρου μας, Βλάση Φίλη, που διοργανώνουμε ως τμήμα, ίσως θα είναι πρέπει και κάποιες από τις ομάδες μας να λαμβάνουν μέρος και σε φιλικούς αγώνες με ομάδες άλλων συλλόγων, καθώς επίσης και η διοργάνωση στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου εσωτερικού πρωταθλήματος των ομάδων μας με τις ανάλογες σε αθλητικό υλικό και έπαθλα επιβραβεύσεις. Στόχος μας εν τέλει για τις ακαδημίες είναι η κατέτος αυξητική μαζικοποίηση του τμήματος με όλα τα καλά επακόλουθα που αυτή θα επιφέρει τόσο στα νέα παιδιά του τμήματος, όσο και να κάνουμε ξανά το άθλημα και το ιστορικό τμήμα πεδιοσφαίρισης πρώτο στη συνείδηση της αθλητιώσας νεολαίας της περιοχής μας, αποβλέποντας πάντα μελλοντικά για το πόσο χρήσιμο αυτό μπορεί να σταθεί στις ομάδες του ομίλου μας και την ανάπτυξη του τμήματος γενικότερα. Τελειώνοντας, θέλω με την ευκαιρία που βρεθήκαμε σήμερα εδώ να σας καλέσω για περισσότερη και τακτικότερη ενημέρωση όλων των δράσεών μας να επισκέπτεστε τη σελίδα του τμήματος στο Facebook, καθώς και την ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο, όπως επίσης να σας ενημερώσω ότι ο όμιλός μας
και σύσσωμα τα 8 τμήματα που το αποτελούν θα πραγματοποιήσουν την ετήσια χωροεισπερίδα τους και την κοπή της σπίτας τους το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου και γι' αυτό το λόγο μπορείτε από σήμερα να προμηθευτείτε προσκλήσεις συμβάλλοντας και εσείς στην επιτυχή διοργάνωση αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα κλείσουμε με τον κύριο Σακελαρίου, επικεφαλής της ομάδας των προπονητών. Καλησπέρα από εμένα και σας ευχαριστήσω που καλωσορίσατε όλοι εδώ σήμερα μαζί μας. Αυτό δηλώνει... να πω ότι πραγματικά φέτος έχουμε όλα τα εφόδια για να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τον Γενικό Αρχηγό και με τον Εαυτό Τμήματος. Είναι το ζητούμενο αυτό, το να οργανωθεί το τμήμα. Έχω τη χαρά, είναι μια συλλογική προσπάθεια που μαζί με την Γιώτα τη Δέδε, την Βίκη τη Γεωργίου, τη Σπυριδούλα τη Κλήρη, να κάνουμε μια δουλειά από τις ακαδημίες, τις παγκορασίδες, τις κορασίδες, τις νεάνιδες και τις γυναίκες. Έχουμε κατέβει σε όλα αυτά τα ηλικιακά πρωταθλήματα. Είμαστε μέσα στους στόχους μας. Στόχος είναι να εμφυσίσουμε και να μεταλαμβατεύσουμε τη γνώση μας στα νέα παιδιά, στα νέα κορίτσια, στα αγόρια που θα προκύψουν και στην πορεία που θέλουμε να γι' αυτό. Και να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Και αυτό γίνεται όταν έχουμε τη στήριξη και την υπομονή. Γιατί από τη μία μέρα στην άλλη δεν γίνονται θαύματα. Το έχουν αντιληφθεί, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά αυτό. Και έχουμε την υπομονή και την επιμονή να κάνουμε μια οργανωμένη και δημιουργική δουλειά. Και αυτό να έχει μια συνέχεια και να έχουμε στόχο κάθε φορά ο οποίος είναι υλοποιήσιμος και στην πορεία να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Ουσιαστικά, να πω 5 πράγματα τώρα για τα πρωταθλήματα που ουσιαστικά αγωνίζεται η ομάδα μας. Στις γυναίκες είμαστε σε ένα πρωτάθλημα Β' Εθνικής, υπάρχει ένα νέο ξεκίνημα με μερικές παλιές αθλήτριες και με νέα κορίτσια που ουσιαστικά στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια. Παλεύουμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί και έχουμε καταφέρει και μέχρι τώρα να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είμαστε κοντά στο στόχο μας. Έχουμε πάλι ένα στόχο να είμαστε στην τετράδα, στην πρώτη 4 ομάδες που ουσιαστικά οδηγούν στα play-off με στόχο κάτι παραπάνω. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Θα θέλαμε να σας καλέσουμε να είστε ακόμα πιο κοντά μας στο θέμα των αγώνων για να μπορείτε να στηρίζετε γενικά την προσπάθεια όλων αυτών των παιδιών. Και συνεχίζουμε επίσης τις κορασίδες, η οποία έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα. Είναι αίτητες από ό,τι θυμάμαι, ναι. Όπως και οι παγκορασίδες. Γενικά, όσο περισσότερες παραστάσεις έχουν τα παιδιά από όλα αυτά τα παιχνίδια, τόσο καλύτερο είναι. Δημιουργούμε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα, μια οικογένεια πραγματικά εδώ. Στηρίζει ο ένας τον άλλον για να πετύχουμε τους καλύτερους δυνατούς στόχους. Άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ να έχουμε μια καλή παραγωγική χρονιά με υγεία, κυρίως και για τις αθλητριές μας, καθόλου τραυματισμούς και να κυνηγάμε και να δώσουμε το στίγμα να κυνηγάνε κάθε παιδί τα όνειρά του. Να είστε καλά. Έχουμε να ανακοινώσουμε και το εξής, ότι η αγωνιστική χρονιά τελειώνει κανονικά στο Μάρτιο-Απρίλιο. Εμείς, ο στόχος μας είναι αυτό το πράγμα να συνεχίσει, τα παιδιά να μπορούν να είναι κοντά και να συνεχίσουν τις προπονήσεις. Γι' αυτό και θα προχωρήσουμε πέρα από τη μεταβατική περίοδο που οφείλει κάθε ομάδα να κάνει όταν θέλει να έχει στόχο για τις επόμενες χρονίες. Να δημιουργήσουμε και τμήμα Beach Volley. Είναι ένα συγγενικό άθλημα στο δικό μας άθλημα. Έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ενεργή σεζόν και να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των αθλητών είναι νεαρές ηλικίες. Όσο περισσότερο χρόνο έχουν ενασχόληση με το αντικείμενο, τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχουν και τόσο καλύτερη δυνατή εξέλιξη έχουν. Ένα βήμα είναι αυτό, να δημιουργηθεί τμήμα Beach Volley. Επίσης και για τους απόμαχους, δεν το λέμε έτσι,
τους vintage αθλητές. Θα υπάρχει ένα στόχο να δημιουργηθούν, να δημιουργηθεί τμήμα το οποίο θα προπονείται να συμμετέχει στην πορεία αυτό, όπως είναι να συμμετέχει σε αγώνες που υπάρχει αντίστοιχο πρωτάθλημα και να βρουν πάλι την ευκαιρία να μπουν πάλι στα γήπεδα και να νιώσουν όπως ακριβώς νιώθαμε και εμείς όταν ήμασταν αθλητές. Πραγματικά αυτό είναι το ζητούμενο και θα θυμάστε πάντα και όταν μεγαλώσετε και αργότερα που ζείτε μέσα από αυτό, από τον αθλητισμό, από το βόλεϊ, ειδικότερα τώρα που είμαστε, θα σας μείνουν χαραγμένες για μια ζωή και θα έχετε τις καλύτερες δυνατές αναμνήσεις από αυτό το πράγμα. Όσες δυσκολίες έχετε αντιμετωπίσει, αλλά οι χαρές είναι τόσο μεγάλες, τόσο ισχυρές, που καλύπτουν και αυτές τις δυσκολίες και τις λύπες που τυχόν έχουμε περάσει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κλείσουμε με τις απονομές κάποιων μικρών αναμνηστικών για τους υποστηρικτές και χορηγούς του τμήματος. Ταυτόχρονα έχουμε, όπως γράφουμε και στην πρόσκληση της απόψινης βραδιάς, έχουμε και την παρουσίαση της νέας φανέλας της ομάδος από έναν νέο και σημαντικό χορηγό για μας. Και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Καταρχάς, ένας μεγάλος χορηγός, διαχρονικότατος, πέραν από πρόσωπα δημάρχων, είναι ο Δήμος. Και ιδιαίτερα ο Δήμος το τελευταίο καιρό τη χάνει να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παίξει πολύ. Και είναι, καταλαβαίνετε, ακόμα πιο εύκολο για μας, θα λέγα, να καταλάβει την αγωνία μας, τα άγχη μας και την προσπάθειά μας εν τέλει. Γι' αυτό θέλω στο πρόσωπο του Δημάρχου του Γιώργου του Γιώνη να τιμήσουμε διαχρονικά το Δήμο που βοηθάει το τμήμα και ιδιαίτερα όλο το Σύλλογο. Κύριε Γιώνη, ευχαριστώ. Επίσης, διαχρονικός χορηγός, κατά τελευταία αρκετά χρόνια, όχι τόσο παλιός όσο ο Δήμος μας, αλλά διαχρονικός χορηγός, και πριν την ενασχόλησή του με το τμήμα ενεργά από φέτος, είναι η εταιρεία Sport Cup Α5. Και σας το λέω, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάνω από μια εργασία στο τμήμα και είναι μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή και στο πρόσωπο το δικό μου σαν έφορος, αλλά και να θεωρώ και μιλάω και εκ μέρους και του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και ιδιαίτερη και η τιμή και για το Διοικητικό Συμβούλιο που έχουμε τον Σπύρο τον Καραβούλη κοντά. Πάντα βοήθαγε και φέτος βοηθάει ακόμα πιο ενεργά. Πέραν από το υλικό κομμάτι του θέματος, φέτος και σε, όπως είπα, και σε οργανωτικό επίπεδο και με τις γνώσεις που διαθέτει και τις γνωριμίες και η αλήθεια είναι ότι γιατί είναι δύσκολες οι εποχές και ο χειμώνας πάντα στον Τράκη είναι ακόμα πιο δύσκολος να συνεχίσεις να βρίσκεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να σε βοηθάνε. Ο Σπύρος τα έχει καταφέρει σε αυτό και με πολύ μου χαρά θα μου επιτρέψετε να του κάνω εγώ την Πρόεδρε, συγγνώμη που σε παρακάμπτω, έτσι. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, 2-3 χρόνια, και έχουμε ιδιαίτερη μεγάλη υποχρέωση, να πω έτσι, σε μια κοινωνική εταιρεία, θα λέγαμε το Δήμο μας, της περιοχής μας, όχι το Δήμο. Είναι η Ανώνυμη Εταιρεία Διόρυγος Χορήγων. Είναι ένα τοπόσημο το οποίο, παρότι είναι Ανώνυμη Εταιρεία Διόρυγος Χορήγων, κύριε Δήμαρχε, ξέρετε ότι κατά 90% ή 100% είναι στα διοικητικά μας όρια. 100% κάνουμε την παραχώρηση του ονόματος μόνο, έτσι. Στα άλλα, η αλήθεια είναι ότι κυρία Σακιστή, διευθύνουσα σύμβουλος.
χρόνια μας έχει βοηθήσει υπέρ του θέματος. Και θα ήθελα με την ευκαιρία ο πρόεδρός μας, ο κύριος Σακελάρης, να κάνει την απονομή στην κυρία Σακισλή που με έχει βοηθήσει τόσο πολύ. Αλλά θέλει να μας πει και δύο λόγια. Ναι, εντάξει. Κύριε Πρόεδρε. Έχουμε και τις δημοτικές εταιρείες, κύριε Δήμαρχε. Παρακάμπτουμε καμιά φορά και το Δημοτικό Συμβούλιο, ψάχνοντας την αγωνία μας να βρούμε χορηγίες. Βέβαια, εσείς είστε ενήμερος και έχετε πει το ναι. Αλλά και η δημοτική επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης. Το νερό είναι ένα κομμάτι της πόλης μας. Έτσι. Είναι ένα κομμάτι που χαρακτηρίζει την πόλη μας. Γι' αυτό το βάλαμε και μπροστά εδώ. Πρέπει να πίνουμε νερό του Τρακείου, έτσι όλοι. Αυτό δεν τίθεται ερώτημα. Μόνο του Τρακείου νερό. Άλλωστε, επειδή έχω ταξιδέψει και πολύ, έχω πει πολλά νερά. Δεν υπάρχει νερό σαν του Τρακείου. Αυτό είναι δεδομένο. Πέραν. Δεν είναι να ευλογάμε τα γένια μας, είναι μια πραγματικότητα. Η ΔΕΙΑ λοιπόν και με το. Διαχρονικά και η ΔΕΙΑ τα τελευταία χρόνια μας βοηθάει. Και το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και τον ίδιο. Στο πρόσωπο λοιπόν της ΔΕΙΑ που βοηθάει τόσο πολύ το τμήμα και τον νόμιμο γενικότερα, ο κύριος Πρωτονατάριος, παρακαλώ να το δώσουμε για αυτό το όκαιο okay, να του κάνουμε την. Σας είπα προηγουμένως για τον καινούριο μας χορηγό. Είναι η εταιρεία του κυρίου Τσόφου, η Alifruit. Εδώ θα βάλουμε μια ανοιχτία, μιας και επειδή θα κάνουμε την βράβευσή του, θα ήθελα να κάνουμε και την επίσημη παρουσίαση της νέας φανέλας που τη βλέπετε εκεί, κάτω από τις μπάλες του ποδοσφαίρου. Του βολέιμπολ, συγγνώμη. Και να έρθει ο κύριος Σότος. Έλεγε. Δεν αρχούν και τα κορίτσια εδώ, εδώ μπροστά, οι κοπέλες μας. Διάποδο, σπίρο λίγο. Σπίρο, διάποδο. Διάποδο λίγο, γυρίστε. Αυτά είναι τα νέα μας τα κορίτσια. Είναι η Βία, η Κωνσταντίνα και η Κατερίνα. Αλλά οι μικρότερες μπορούν να παίζουν στη μεγαλύτερη ομάδα. Η Ολυμπία χθες έπαιξε και στο γυναικό στην Πάτρα και έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Φανταστείτε ότι είχε αντιπάλους, η Ολυμπία είναι 14. Είχε αντιπάλους κοπέλες 34 και 35 χρονών. Δηλαδή υπερδιπλάσιου ηλικίας, υπερδιπλάσιας. Ευχαριστήσουμε για την καινούργια χορηγία που μας έκανε. Ελπίζω να συνεχίσει και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Καλέσω τον κύριο Ασημακόπουλο για να του δώσουμε το αναμνηστικό του. Είναι μια χορηγία πολύ σημαντική που μας βοήθησε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ασημακόπουλο. Περάστε κύριε Στελενόπουλε. Παρακαλώ να θέλετε να κάνετε την εκδοχή. Τοπική επιχείρηση δική μας και επιχείρηση με κοινωνικό πρόσωπο. Όπως πρέπει να έχουν όλες οι επιχειρήσεις αυτή την εποχή. Τη δύσκολη οικονομική εποχή για την περιοχή μας και για τη χώρα μας. Ο κύριος Χρήστος Αναργύρου, επίσης χορηγός μας, συντελάτε κύριε Αναργύρου.
κύριος αντιδήμαρχος, ο κύριος Πεκαλού, να κάνει την απονομή. Ο κύριος Πεκαλού, δεν παρέκασα τον κύριο Παναγνωσίου, είναι ένα χειροτήσιμα που είπα και πριν τον κύριο Παπαθανασίου. Επίσης, ο κύριος Προκόπης Μέγκουλης με τον Γεωπονικό Πάρκο. Τα τελευταία χρόνια κοντά μας και τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Παρακαλώ, ο κύριος Παπαθανασίου. Ο κύριος Φέρας. Τοπικές επιχειρήσεις όλες, όπως είναι και αυτή του κυρίου Κλήμη, ο οποίος χρόνια τώρα βοηθάει το τμήμα, είναι πραγματικά ένας καλός φίλος και για το τμήμα και για τον όμιλό μας γενικότερα. Σας ευχαριστούμε, κύριε. Το ΟΜΑΜΗ που έχετε το κηδικείο εδώ και κατά καιρούς με πολύ μεγάλα ποσά μας έχει βοηθήσει. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάστε κυρία Αναστιάκο. Ο κύριος Καραπανάβος παρακαλώ να κάνει μια χρόνια. Εδώ είναι. Ανθρώπων που έχουν βοηθήσει στα μέγιστα το Σύλλογο. Ο Σύλλογος, να ξέρετε, έχει τεράστιες μετακινήσεις σε όλα τα τμήματα. Είναι το κομμάτι εκείνο του κάθε Συλλόγου που τρώει πραγματικά πολύ χρήμα. Ξέρουμε βέβαια και τρώει πολύ χρήμα γιατί οι επιτυχίες κάνουν των τμήματων τέτοια την ανάγκη ώστε να έχουν μεγάλες μετακινήσεις. Δηλαδή, το Βόλεϊ φέτος μετακινείται σχεδόν σε όλη την Πελοπόννησο. Κάθε Σάββατο Κυριακό. Έτσι. Το ίδιο το μπάσκετ. Το χάρπι. Έχει εξαιρετικά δύσκολες μετακινήσεις. Έχουμε λοιπόν δύο γραφεία τα οποία μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ με σημαντικές χορηγίες. Το πρώτο είναι το Ιρέων Tours του κυρίου Βνάση. Παρακαλώ, κύριε Βνάση. Του κυρίου Πουλή. Παρακαλώ, κύριε Πουλή. Ο κύριος Πρωταθλητής θα κάνει την απολογή. Δύο είναι ακόμη παρόντες που θα πρέπει να τους αναφέρουμε και να τους κάνουμε και την τιμή αυτή. Το πρώτο είναι το μαγαζί Il Gusto του κυρίου Παναγιώτη Παπαθανασίου. Είναι εδώ και ο Παπαθανασίου. Σταθερές χορηγικές δουλειές τις λέμε αυτές. Μηνιές που είναι πολλές φορές, αλλά δουλεύουν πάρα πολύ σημαντικά για τον Σύλλογο. Για το νόμο του. Και τελευταίος είναι ο κύριος Καλατζής,
με την εταιρεία ρούχο.gr που μας φροντίζει πολλές φορές και τα τυπώματά μας και τα ρούχα μας κτλ. Ευχαριστούμε τον κύριε Καρατζή. Υπάρχουν ακόμα χορηγοί, πρέπει να τους αναφέρω. Από τους μεγάλους που μας χορηγούς είναι η εταιρεία ΑΒΗ, του Μίλου Βαρδινογιάννη, οι οποίοι